είναι λίγο κοινότυπο πολλές φορές ότι όσοι προσκαλούμαστε σε συνέδρια να λέμε ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ότι βρίσκομαι σε μια διαδικασία η οποία τιμά και εμένα ως ομιλητή και ως εκπρόσωπο της κυβερνήσεως. Βέβαια, το σημερινό μου συνέστημα είναι απολύτως πραγματικό, γιατί πραγματικά έρχομαι σε μια δομή έτσι όπως είναι η θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης και είμαι και στην Ξάνθη. Οι οποίοι όσοι γνωρίζουν τη διαδρομή μου ξέρουν πολύ καλά ότι με συνδέουν πάρα πολλά πράγματα με αυτή την πόλη. Και είμαι και ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί επισκέπτομαι μια καινοτόμα δομή που βοηθάει ουσιαστικά νέους επιχειρηματίες να κάνουν τις ιδέες τους πραγματικότητα και να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού αλλά και λειτουργικού οικοσυστήματος καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας της Θράκης. Και μου δίνεται και τη δυνατότητα, οφείλω να πω, να μιλήσω για κάτι πέρα από τα έργα οικονομής, γιατί αυτό είναι ένα κεφάλαιο που η δική μας κυβέρνηση πραγματικά έχει κάνει πολλά και σημαντικά βήματα. Και όπως έχει αποδειχθεί, κυρίες και κύριοι, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικές και απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματική ανάπτυξη, αλλά και δείκτες της δυναμικής και της εξωστρέφειας της κάθε κοινωνίας. Γι' αυτό βρίσκονται άλλωστε και στο πυρήνα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και της δικής μας κυβέρνησης. Γιατί όσοι ασχολείστε με όλα αυτά τα ζητήματα, αντιλαμβάνεστε ότι τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχουν γίνει συγκεκριμένες πράξεις και συγκεκριμένες δράσεις. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάποιες από αυτές. Η αύξηση των υπερεκτώσεων των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης από το 130% στο 200%. Η διασφάλιση 500 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η χρηματοδότηση με 602 εκατομμύρια μέσω του ΕΣΠΑ στο πρόγραμμα Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ. Η διασφάλιση επιπλέον 400 εκατομμυρίων από το πρόγραμμα Ερευνώ, Καινοτομώ 2021-2027. Η δημιουργία του Elevate Greece, του πρώτου εθνικού μητρώου των νεοφυών επιχειρήσεων, που πλέον μετεξελίχθηκε από μία πλατφόρμα σε μία ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου, προκειμένου να παρέχονται ακόμη περισσότερα κίνητρα και ευκαιρίες σε επιστήμονες και ταλαντούχους επιχειρηματίες για να ενισχυθεί περαιτέρω η εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Η δημιουργία 22 συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας, των Innovation Centers, και 11 κέντρων ικανοτήτων με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημιουργία για πρώτη φορά ολοκληρωμένης παρέμβασης για την ενίσχυση των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας. Η ρύθμιση με αναλυτικό και συνεκτικό τρόπο του θεσμού της Εταιρείας Τεχνοβλαστών των Ερευνητικών Κέντρων Spin-off προκειμένου να ενισχυθεί αλλά και να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα ο χώρος της έρευνας στη χώρα μας. Η μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών συνιστούν στοχευμένες ουσιαστικές πολιτικές που ενθαρρύνουν και ενισχύουν τη λειτουργία αυτών των νεοφυών επιχειρήσεων. Και όλα αυτά, επιτρέψτε να σας πω, ότι έχουν οδηγήσει σε ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Θα μπορούσα άλλωστε σε αυτό το σημείο να επικαλεστώ τις ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις της χώρας μας σε ζητήματα καινοτομίας, όπου καταγράφονται και σε εκθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και σε έρευνες ανεξάρτητων διεθνών φορέων. Αλλά νομίζω ότι η καλύτερη απόδειξη για την πρόοδο της χώρας μας είναι η εμπιστοσύνη των τεχνολογικών κολοσσών και πολυεθνικών εταιριών, όπως είναι η Google, η Microsoft, η Pfizer, η Cisco, μπορώ να σας απαριθμίσω διάφορες που τα τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει στη χώρα μας και ιδρύουν κέντρα έρευνας και τεχνολογίας. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω και μια ειδική αναφορά για τις πολιτικές στήριξης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γνωρίζω την καλή, την ουσιαστική δουλειά που έχει κάνει ο Περιφερειάρχης ο Χρήστος ο Μέτριος, ώστε να εξασφαλιστούν οι πόροι που χρειάζονται και μέσω του ΕΣΠΑ από το πρόγραμμα Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ σε έργα έρευνας και καινοτομίας, στα οποία συμμετέχουν 152 φορείς. Με την ενίσχυση ενός φορέα αρρωγού και 19 επιχειρήσεων, εξασφαλίστηκαν πόροι πάλι μέσω του ΕΣΠΑ άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της δράσης συνεργατικής σχηματισμή καινοτομίας. Άλλωστε, εδώ πέρα, σε αυτό το τόπο, έχουμε εγγραφεί 7 νεοφυών επιχειρήσεων
στο Εθνικό Μητρό του Elevate Greece, με ειδίκευση τομείς όπως είναι οι βιοεπιστήμες, όπως είναι η διαφήμιση στο μάρκετινγκ, η ιατροδιατροφή, το περιβάλλον, η ενέργεια, και εκεί εξασφαλίστηκα σημαντικές επενδύσεις. Με εξασφάλιση και χρηματοδότηση με πάνω από 500.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ, πλέον λειτουργεί το δίκτυο συνεργασία γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας σε μια συνεργασία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Κυρίες και κύριοι, όλες αυτές οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν και όλοι αυτοί οι πόροι που εξασφαλίστηκαν για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι πόροι αυτή τη στιγμή οι οποίοι γίνονται πράξη, οι οποίοι δίνουν μια όθηση σε μια περιοχή της χώρας μας η οποία έχει τρομερές προοπτικές ανάπτυξης. Αλλά βέβαια επιτρέψτε μου να έρθω λίγο και σε ζητήματα περισσότερο των υποδομών. Οι καινοτόμες αυτές πρακτικές δημιουργούν μια υπεραξία και αναβαθμίζουν την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των μεγάλων έργων υποδομής. Και αυτό είναι κάτι που στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το ενσωματώνουμε και το συμπεριλαμβάνουμε στο συνολικό σχεδιασμό των μεγάλων έργων μας. Στο πλαίσιο αυτό θα μου επιτρέψετε να αναφέρω κάποια ενδεικτικά παραδείγματα και δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω μη αναφέροντας το μεγαλύτερο έργο υποδομής που περιμένει ουσιαστικά όλη η Βόρεια Ελλάδα να ολοκληρωθεί και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη που αφορά το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ένα έργο που το χρωστά η ελληνική πολιτεία στη Θεσσαλονίκη, που θα είναι το πρώτο μετρό driverless, χωρίς οδηγούς δηλαδή ουσιαστικά, απόλυτα αυτοματοποιημένο και από τα πρώτα μετρό με αυτή την τεχνολογία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια άλλη καινοτομία η οποία έχει γίνει πράξη και όλοι μας την απολαμβάνουμε είναι ο ενιαίος πομποδέκτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή με ένα πομποδέκτη μπορούμε σε όλους τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους να κάνουμε χρήση. Καθώς και το μεγάλο πλάνο που την αμέσως επόμενη τετραετία θα γίνει πράξη, το πλάνο της αναλογικής χρέωσης διοδίων σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους. Ήδη σε υβριδική μορφή εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στην Ολυμπία Οδό. Και βέβαια οφείλω να αναφερθώ και στην εφαρμογή της τεχνολογίας BIM. Μια σύγχρονη τεχνολογία που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται στο μεγαλύτερο έργο υποδομής, στη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας. Η οποία ουσιαστικά τι κάνει. Καλύπτει το κενό ανάμεσα στον πελάτη και τους διάφορους μελετητές και κατασκευαστές. Εξασφαλίζει την αναγκαία εξοικονόμηση πόρων σε ό,τι αφορά το τελικό κόστος των έργων, αλλά επιτυχάνει και τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία υλικών σε ό,τι έχει σχέση και με την προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, παρέχει δυνατότητα χρηστής διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους και διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν αστοχίες στα έργα αυτά και θα ολοκληρώνουν στην ώρα τους με την καλύτερη δυνατή ποιότητα. Στόχος είναι το εργαλείο αυτό να το χρησιμοποιήσουμε σε όλα τα έργα υποδομής, και στα πολύ μεγάλα, αλλά και στα μικρότερα, και τα επόμενα χρόνια να είναι ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιούν και οι περιφέρειες και οι Δήμοι, ώστε στα πλαίσια της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας όλων αυτών των έργων να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία που να παρακολουθούμε την πορεία των έργων υποδομής κατά τη διάρκεια όχι μόνο της κατασκευής, αλλά και της διαχείρισης αυτών.